Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Βαγγέλης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο. Αυτή τη φορά θα δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Αμερικάνικη κυβέρνηση απαγόρευσε την αναβάθμιση των συσκευών της Huawei. Είναι μάλλον στους περισσότερους γνωστός ο πόλεμος μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της κινέζικης εταιρείας Huawei, με την πρώτη να κατηγορεί την δεύτερη ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός της διαθέτει κερκόπορτες έτσι ώστε η Κίνα να κατασκοπεύει την Αμερική. Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερε και πέρασε νόμο που απαγορεύει την πώληση εξοπλισμού από τη Huawei στην Αμερική, τόσο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για τους παρόχους, όσο και κινητά τηλέφωνα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η μέση Αμερικανίδα νοικοκυρά, τη στιγμή που πηγαίνει με τα πόδια να αγοράσει σπιτικό φαγητό από τα McDonald's, θα μιλάει στο κινητό της τηλέφωνο, το οποίο θα είναι προφανώς Huawei, και η συγκεκριμένη φακλάνα θα αποτελέσει τον δούριο ύπο ώστε η Κίνα να μάθει όλα τα μυστικά του πλανήτη που ονομάζεται Αμερική. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός της Huawei, ο οποίος βρισκόταν στις δομές των providers, έχει αφαιρεθεί εδώ και καιρό και είχε επίσης απαγορευτεί η πώληση και η κατοχή συσκευών smartphone της εταιρείας σε υπαλλήλους που δουλεύουν για την κυβέρνηση, την Αμερικανική κυβέρνηση. Στη συνέχεια ήρθε το πλήρες εμπορικό ban από την Αμερική, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν να κυκλοφορούν εντός της χώρας τα κινητά της Huawei. Αν κάποιος ήθελε ένα, μπορούσε να το αποκτήσει, έστω και με κάποιους πλάγιους τρόπους. Η ιστορία όταν απαγορεύεις εν μία νυχτή κάτι το οποίο απευθύνεται στις μάζες είναι κάτι το οποίο έχει επαναληφθεί επί αμερικανικού εδάφους, όπως για παράδειγμα με την ποτοαπαγόρευση το 1920. Σταμάτησε ο κόσμος να πίνει? Προφανώς και όχι. Έτσι και οι Αμερικάνοι, έστω κάποιοι από αυτούς, συνεχίζουν να αγοράζουν κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό της Huawei. Είδε και απόειδε ο Τραμπ και αποφάσισε να το παίξει πραγματικά σκληρά αυτή τη φορά. Τόσο σκληρά που είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει τις πωλήσεις της Huawei στα smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν θες να σταματήσεις μια διαρροή νερού, όσο και να μπαλώνεις, αυτό θα βρεις και τρόπο να τρέχει. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Πας προφανώς στη βρύση και την κλείνεις. Έτσι και ο πρόεδρος Τραμπ πήγε στην Google, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες και είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει το Android, το λειτουργικό σύστημα που τρέχουν όλα τα σύγχρονα smartphones, εκτός των αμυγός αμερικάνικων iPhones της επίσης αμερικάνικης Apple, που για ιστορικούς καθαρά και μόνο λόγους υπενθυμίζω ότι κατασκευάζει τις συσκευές της στην Κίνα στα εργοστάσια της Foxconn, ναι, εκεί που αυτοκτονούν οι εργάτες γιατί δεν αντέχουν τα εξαντλητικά ωράρια που επιβάλλει εμέσως η εταιρεία με το μήλο, κλείνει η παρένθεση. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν με νόμο παύλα διάταγμα απαγόρευσε στην Google να διαθέσει μελλοντικές αναβαθμίσεις του λειτουργικού της στις νέες συσκευές της Huawei, όπως επίσης και υποστήριξη των συνοδευτικών λειτουργιών όπως για παράδειγμα το Google Play και γενικότερα τα Google Services. Οι υπάρχουσες συσκευές, οι οποίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσουν να έχουν κανονικά πρόσβαση στις υπηρεσίες και θα λάβουν όλες τις ενημερώσεις ασφαλείας της τρέχουσας έκδοσης του Android. Όμως όλες οι μελλοντικές, πάπα, νιέτ, όχι. Πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα στη Huawei και επηρεάζει, αν τελικά ισχύσει, όλες τις συσκευές της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, πλήττοντας προφανώς το κύρος της αλλά και καταβαραθρώνοντας τις πωλήσεις της, οι οποίες πλησιάζουν αυτή τη στιγμή στο να την καταστήσουν το νούμερο 1 κατασκευαστή συσκευών. Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν γίνεται απλά και μόνο για λόγους εθνικής ασφαλείας, όπως διατυμπανίζουν οι Αμερικάνοι, αλλά από πίσω κρύβονται τεράστια εμπορικά και κατ' επέκταση οικονομικά συμφέροντα, που όμως δεν είμαι και πολύ σίγουρος του πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Από τη μία, αυτό προκαλεί τριγμούς τόσο στην κινέζικη εταιρεία, όσο και στην ίδια την Alphabet, την Google δηλαδή, η οποία διατηρεί συμβόλαια εκατομμυρίων με την Huawei, και μέχρι αυτή τη στιγμή τόσο η Google όσο και η Huawei επεξεργάζονται εσωτερικά το θέμα, χωρίς να έχουν κάνει επίσημες, ξεκάθαρες εννοώ, δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ενδεχομένως, αν τελικά ισχύσει η απαγόρευση, να βρεθεί κάποιος άλλος, πλάγιος τρόπος διανομής των τελευταίων εκδόσεων αλλά και των Google Services στις συσκευές της Huawei. Είναι γνωστό μάλιστα ότι η κινέζικη εταιρεία αναπτύσσει εδώ και καιρό το δικό της λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Android, σε περίπτωση που για κάποιο λόγο έμπαινε στην blacklist των Αμερικάνων εταίρων της. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, το εναλλακτικό λειτουργικό της Huawei ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2012 και είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή για να κυκλοφορήσει. Το πρόβλημα προφανώς δεν σταματάει μόνο στο Android και την Google, αλλά και σε άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή βάση χρηστών, όπως για παράδειγμα η Microsoft, η οποία έχει πολλές δημοφιλείς εφαρμογές στην πλατφόρμα του Android, όπως το Outlook, OneDrive, Office Lens, Skype και φυσικά ολόκληρη τη σουίτα Office, και που θεωρητικά θα πρέπει και αυτή να σταματήσει την υποστήριξή της στις συσκευές της Huawei.
Μην γελιόμαστε, πρόκειται για ένα καθαρά οικονομικό πόλεμο της Αμερικής εναντίον της Κίνας, μιας και το να σηκώσουν πυράβλους δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό για τον Τραμπ. Στόχος είναι προφανώς κάθε οικονομία η οποία μεγαλώνει και τρέχει γρηγορότερα από την αντίστοιχη αμερικάνικη. Στην τελική, την τελευταία πενταετία, η καινοτομία και η ανάπτυξη της αμερικανικής τεχνολογίας έχει μείνει πίσω, με τους Κινέζους και τους Κορεάτες να κάνουν τεχνολογικά άλματα προς το μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δομές παραγωγής, που σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν μετατοπιστεί προς τη χώρα του ρυζιού, ελαιό των φτηνότερων εργατικών χεριών και άρα του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδους για τις εταιρείες. Μένει βέβαια να δούμε και το ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση της κινέζικης κυβέρνησης, γιατί εδώ τα χρήματα και τα συμφέροντα είναι τεράστια και δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει κάποια αντίδραση. Προσωπικά πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος κάποιο είδους συμφωνία, γιατί τα χρήματα και από τις δύο πλευρές είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Μιλάμε για εκατομμύρια χρήστες σε παγκόσμιο επίπεδο, που είναι πελάτες τόσο της Huawei όσο και της Google. Καμία εταιρεία δεν νομίζω ότι έχει διάθεση να βγει ζημιωμένη από μια τέτοια απόφαση, ενδεχομένως τεχνολογικά αναλφάβητων ηγετών. Αν όχι, ο τελικός χαμένος ξέρετε ποιος θα είναι, έτσι. Ο τελικός χρήστης, ο τελικός καταναλωτής. Όλοι εμείς με λίγα λόγια. Θυμήθηκα τώρα τον Καρατζαφέρη που έλεγε στη Βουλή πριν από κάμποσα χρόνια ότι αν η Genop Day κατεβάσει τον διακόπτη, αυτομάτως θα διαγραφεί η μνήμη 2 εκατομμυρίων κομπιούτερς και όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να μαζέψουν ξανά όλη την ύλη που μάζευαν επί 5 χρόνια. Βρελές! Ήμουν και παραμένω Βαγγέλης Γράσος. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο podcast Pavla Vidcast, κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι στο YouTube iStreamGR όπως το ακούτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!